Μια και είπε για το Αστούριας ο Παντελής, θα σας το αφιερώσω και σε αυτόν και σε όλους σας. Το Αστούριας ήταν το πρώτο κομμάτι που θα παίξουμε. Και δύο λόγια θα πούμε για το Αστούριας. Θα ξέρετε ότι στη μουσική υπάρχει ένα είδος μουσικής που λέγεται προγραμματική μουσική. Αυτή η μουσική έχει σαν σκοπό όσο γίνεται να ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχει μια σκοπιμότητα, να ξεπεράσει το αφηρημένο το οποίο περιέχεται και υπάρχει στη μουσική. Γιατί η μουσική πραγματικά είναι μια τέχνη όπου χρησιμοποιεί πολύ την αφαίρεση. Με αυτή την έννοια η προγραμματική μουσική, επειδή ουσιαστικά αναφέρεται είτε σε κάποια γεγονότα, ο συνθέτης δηλαδή βάζει ένα τίτλο και είναι σαν να σου λέει ότι αυτό το κομμάτι παραπέμπει σε αυτό που σου λέω στον τίτλο. Αυτό κάνει κατά κάποιο τρόπο η προγραμματική μουσική. Βέβαια, η αφαίρεση πάντα υπάρχει μέσα στη μουσική, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή ο τίτλος μπορεί να λέει κάτι, που σημαίνει, θα πω, Αστούριας με παραπέμπει εκεί πέρα. Είναι σαν να λέει δηλαδή ένα συνθέτης στον τίτλο του Πολυτεχνείο. Μόλις πει Πολυτεχνείο, αμέσως θα πούμε αυτό παραπέμπει κάπου, έτσι, παραπέμπει σε μία εξέγερση. Και ταυτόχρονα λοιπόν θα εμπεριέχει το κομμάτι μέσα και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία ο καθένας μας θα μπορεί να τα αναγάγει σε μία άλλη σφαίρα που να μην έχουν σχέση με αυτό που μας λέει ο συνθέτης. Αλλά κάπου η πρώτη παραπομπή που ο συνθέτης βάζει στον τίτλο, εάν θέλει να δείξει ότι είναι προγραμματική μουσική, έχει τη σημασία τουλάχιστον για αυτόν που πάει να ερμηνεύσει το κομμάτι. Δηλαδή να το προσεγγίσει για να δώσει μια ερμηνεία. Το κομμάτι αυτό λοιπόν έχει δύο τίτλους. Είναι γραμμένο από τον Ισαάκ Αλμπένιθ. Ισαάκ Αλμπένιθ, ένας μεγάλος πιανίστας στις αρχές του αιώνα. Ήταν ταλέντο από 6 χρονών, 7 έδινε ρεσιτάλ. 11 χρονών ήδη είχε κάνει ταξίδια δίνοντας ρεσιτάλ και το κομμάτι αυτό έχει τον τίτλο Αστούριας και τον τίτλο Λεγέντα. Λεγέντα, ένας άλλος τίτλος, σημαίνει θρύλος. Και από τη μία έχει όνομα θρύλος, από την άλλη έχει όνομα Αστούριας. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ φημισμένο, πάρα πολύ φημισμένο. Πολύ λίγοι γνωρίζουν όμως για ποιο λόγο έχει δύο τίτλους οι οποίοι σαν παραπομπή δίνουν το στίγμα της προγραμματικής μουσικής, δηλαδή κάτι μας λέει ο συνθέτης. Και ας πάμε στην λέξη Αστούριας. Αστούριας είναι μία πόλη στην Ισπανία, γύρω στο 1.200.000 σήμερα. Είναι ο πυρήνας, η καρδιά του βασκικού λαού, των Βάσκων. Και Αστούριας είναι η πόλη όπου λέγεται ότι μέχρι εκεί είχαν πάει οι αρχαίοι Έλληνες. Και γι' αυτό οι Βάσκοι έχουν και ρίζες μέσα στη γλώσσα τους ελληνικές. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε μία από τις μεγαλύτερες χασούρες σαν μάχη στο Αστούριας από τους τότε Αστοριανούς. Είναι μια πολύ αρχαία πόλη λοιπόν και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ίσως παραπέμπει στην αρχαιότητα ο Αλμπένι. Αυτό είναι με λίγα λόγια μια αναφορά σε σχέση με την αρχαιότητα. Όμως η πρώτη κομμούνα, που σημαίνει η πρώτη συγκέντρωση ανθρώπων οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να επαναστατήσουν παγκοσμίως, δεν φτιάχτηκε από τον Λένιν, δεν φτιάχτηκε από τους Πολσεβίκους, ούτε από τον Τρότσκι. Φτιάχτηκε στο Αστούριας, της Ισπανίας, η πρώτη κομμούνα. Και ουσιαστικά οι Βάσκοι δεν προσπάθησαν να έχουν ανεξαρτησία τους χτες και σήμερα ή πριν 20 χρόνια. Την προσπαθούσαν να έχουν συνεχώς από τους Ισπανούς. Και στις αρχές του αιώνα, και λίγο πριν τις αρχές του αιώνα που είχε γίνει η πρώτη κομμούνα, μετά γίνανε σημαντικές απεργίες, γιατί είχαν ανθρακοριχεία στο Αστούριας
και γίνανε καταστολές αυτών των απεργιών και σε την τελευταία καταστολή, η οποία ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εξέγερση, πέσανε πάρα πολλοί νεκροί απεργοί, οι οποίοι ήταν άοπλοι βέβαια, και ήρθε ο Ισπανικός στρατός και πάνω από τάλογα χτυπάγανε τον κόσμο με τα μπλοκ και πολλούς από αυτούς τους σκοτώνανε, τους τραυματίζανε έως θανάτου. Γι' αυτό το μεσαίο μέρος του Αστούριας έχει ένα θρήνο. Θρηνούνε τους νεκρούς. Και το πρώτο μέρος, συν τρίτο, το οποίο κάνει επανάληψη, αρχίζει με μία μελωδία, κάνει ένα... και ένα πράγμα το οποίο μόνο του. Και σιγά 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 ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και μετά μπαίνει στις συγχορδίες. Οι συγχορδίες λοιπόν που μπαίνουν είναι ουσιαστικά το καμουτσίκι που έρχεται από τα λόγο, είναι τα χτυπήματα που δίνει εξουσία στους επαναστάτες οι οποίοι έχουν επαναστατήσει απέναντι στην Ισπανική κυβέρνηση και εξουσία που ήταν καταπιεστική. Λοιπόν, και όλο το κομμάτι αυτό σαν προγραμματική μουσική λοιπόν, είναι σαν να έγραψε ο Ισάκ Αλμπένιθ, ας πούμε, πολυτεχνείο. Έρχεται λοιπόν όμως ο εκδότης του και λέει δεν μπορώ να το εκδώσω αυτό γιατί θα με βάλουν φυλακή. Δεν μπορώ να το βγάλω σαν Αστούριας. Τότε δεν μπορούσε να ληφθεί αυτή η λέξη. Τα απαγορευμένη έτσι, μέσα στην εξουσία. Και του λέει ο Αλμπένιθ δεν θα το βγάλει αυτό το κομμάτι. Πεθαίνει ο Αλμπένιθ και πρέπει να το βγάλει το κομμάτι μέσα στην Ισπανική σουίτα γιατί είναι μέρος της Ισπανικής σουίτας και το βγάζει για να μην μπει φυλακή για το φόβο των Ιουδαίων και της εξουσίας το βγάζει θρύλο. Δηλαδή ο θρύλος και δεν υπάρχει λέξη Αστούριας. Αργότερα το Αστούριας που είχε βάλει ο Αλμπένιθ δίνεται σαν ονομασία στο κομμάτι. Αυτή είναι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μια μικρή περίληψη τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα Αστούριας του Ισάκ Αλμπένιθ. Έχω μεταφέρει το έργο σε ένα φλαμένκο ύφος, όσο γίνεται, όχι στο κλασικό που είναι γραμμένο για το πιάνο. Thank you.
Thank you.